Βορύδη, Υπουργό Μεταφορών. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Είναι μαζί μας. Δεν ξέρω αν είναι η τελευταία σας εμφάνιση ως Υπουργού Μεταφορών ή ως Υπουργού γενικά. Γιατί? Γιατί έχετε πει ότι αν δεν υπάρξει κατάληξη με βάση τις δικές απόψεις για το θέμα των ταξί και επιμείνει η Τρόικα στο νομοσχέδιο Ραγκούση. Αλλά αυτό έληξε. Έληξε. Γιατί αν το παρακολουθήσατε, οι δηλώσεις μου έγιναν ακριβώς μετά τη συνάντηση με την Τρόικα. Πότε θα καταθέσετε το νόμο? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι μέχρι το τέλος του χρόνου από πλευράς νομοσχεδίου. Τώρα, εντάξει, μπορεί να υπάρχουν ορισμένα πια διαδικαστικά του κομμάτια. Έτσι, τα οποία παίρνουν το χρόνο τους. Ναι, κύριε Βορύδη, όμως, γιατί για ένα θέμα το οποίο έχει υπάρξει δημόσιος διάλογος και σκληρή αντιπαράθεση όλο το προηγούμενο διάστημα, έχουν κατατεθεί όλες οι απόψεις. Έχουμε ακούσει τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες να λένε τη δική τους γνώμη. Έχουν υποθεί 2-3 διαφορετικές απόψεις από τον εκάστοτε επικεφαλής του σχετικού Υπουργείου. Γιατί χρειάζεται τόσο καιρός? Να υπάρχει μια εκκρεμότητα η οποία και μια αναταραχή στον κλάδο προκαλεί και έχει και μια αντανάκλαση στη σχέση μας με τους δανειστές. Δεν θέλετε να τα ανοίξετε? Όχι, θέλουμε να τα ανοίξουμε. Δύο πράγματα να το ξεκαθαρίσω. Και ως προς τα δύο κομμάτια. Ναι. Αναταραχή στον κλάδο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Τώρα όχι, γιατί. Επομένως, ένα κλίμα οξύτητο το οποίο είχε υπάρξει έχει κατευναστεί. Και αυτό είναι ένα καταρχήν θετικό. Σε σχέση με τις υποχρεώσεις μας ως προς τους δανειστές μας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί εγώ ακριβώς αυτό διερεύνησα και αυτό διευκρίνησα. Ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Βεβαίως υπάρχει η δέσμευση ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα άνοιγμα, σύμφωνα με τις αρχές του 39-19 για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Αλλά αναγνωρίζω ότι εκεί υπάρχουν ζητήματα υπερτέρου δημοσίου συμφέροντος, τα οποία πρέπει να μετρηθούν. Και το πώς είναι το θέμα. Το ότι θα ανοίξει, θα ανοίξει. Το πώς θα ανοίξει είναι το θέμα. Ναι. Αλλά δεν ήταν μέχρι χτες το ίδιο. Μέχρι χτες πηγαίναμε σε μια λύση η οποία ουσιαστικά ήταν ένα απόλυτο άνοιγμα χωρίς κριτήρια. Και με αυτή την έννοια αυτό ήταν, αν θέλετε, που είχε ξεσηκώσει και μια αντάρα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι αυτό που λέμε χαρακτηρίστηκε ως νομοσχέδιο Ραγκούση δεν υπάρχει. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιο σε αυτό. Και ο Ραγκούση είχε κάνει μια δουλειά σε βάθος, σε πάρα πολλά ζητήματα. Και εγώ ένα κομμάτι αυτής της δουλειάς, αν μπορέσω να το αξιοποιήσω, θα το αξιοποιήσω. Αλλά ξαναλέω, η γενική κατεύθυνση και η φιλοσοφία, η οποία ήταν το απόλυτο άνοιγμα, αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ωραία. Άρα μέχρι το τέλος του έτους μπορούν, το λέμε δηλαδή στους ανθρώπους, θα έχει διευκρινιστεί. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε μία πρόταση και μετά θα αρχίσει λίγο το διαδικαστικό της κομμάτι. Μέχρι. Το οποίο πότε θα λήξει το διαδικαστικό κομμάτι? Θεωρητικά τον Ιούλιο θα μπορούσε ο καθένας να βγάλει μια άδεια. Ακριβώς για δεύτερο κομμάτι. Με βλέπετε λίγο επιφυλακτικό στο δεύτερο κομμάτι, να σας πω γιατί. Γιατί ξέρω ότι έχουν φορτωθεί πάρα πολλά νομοσχέδια και πάρα πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες, τις οποίες τα Υπουργεία όλα πιέζουν να βάλουν στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή ο χρόνος, ο κοινοβουλευτικός, από τη στιγμή που φεύγει ένα νομοσχέδιο, είναι 4 εβδομάδες, φεύγει ένα Υπουργείο. Ναι. Είναι 4 εβδομάδες για κάθε νομοσχέδιο. Θα πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα περάσει 2 αναγνώσεις στην Βουλή, ναι, στην αρμόδια Επιτροπή και θα εισαχθεί 1 εβδομάδα στην Ολομέλεια. Έχουμε επομένως 4 εβδομάδες και αυτό μετά τη σύντιμηση που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός, γιατί πριν ήταν 5 εβδομάδες, γιατί είχε 2 αναγνώσεις. Άρα χρειάζεται τουλάχιστον 2 μήνες για ένα νομοσχέδιο, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αυτό όμως. Ούτως ή άλλως. Και επειδή μας λέγουν και οι γιορτές θα είναι η κυβέρνηση Παπαδήμου στη θέση, τι θα έχουν προκηρυχθεί εκλογές, επομένως δεν θα προλάβετε. Μέχρι τις γιορτές. Όχι, μετά τις γιορτές. Δεκάν είναι η 19η Φεβρουαρίου. Να διευκρινίσω κάτι πριν πάμε στις εκλογές, γιατί αυτή η ερώτηση της Λίδας είναι μια καλή ερώτηση. Ναι, και με κάτι άλλο. Δουλεύετε. Όχι εσείς προσωπικά. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι αυτή η κυβέρνηση δουλεύει? Διότι εγώ διάβασα χθες τον κύριο Λοβέρδο να λέει ότι έτσι όπως πάει αυτή η κυβέρνηση, οδηγούμαστε σε κατάρρευση. Και γι' αυτό πρέπει να πάμε και γρήγορα σε εκλογές. Οδηγούμαστε σε κατάρρευση. Αν δεν αλλάξει ρυθμούς και δεν κάνει δουλειά, θα δούμε μέσα στο 12 βασικές υποδομές, σχολεία, υγεία και τοπική αυτοδιοίκηση να καταραίουν. Δουλεύετε. Τώρα να σου πω. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου. Γιατί δεν έχω, συνολική υποπτία. Κοιτάξτε, η αίσθηση που έχω είναι ότι ο καθένας προσπαθεί να κάνει αυτά που μπορεί να κάνει. Αυτή είναι η γενική αίσθηση. Αλλά κατά ψέματα, εγώ δεν έχω συνολική εικόνα. Ναι. Έχω εικόνα, την συνολική εικόνα την έχει ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Φανώς, γιατί αυτός, αν θέλετε, προγραμματίζει και θέτει τις δράσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε χρονικό διάστημα που για μια νέα κυβέρνηση και για καινούριους υπουργούς δεν θα το διανοούμασταν ποτέ να δώσουμε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι 30 μέρες οι οποίες έχουν περάσει.
Συνήθως ναι, ξέρετε... και σε ειδικό σύμφωνη, περιβάλλον. Έτσι, σύμφωνη, συνθήκες, σύμφωνη είναι, ναι. Αλλά το λέω όμως. Και η συντηρητική μειοψηφία είναι παλιά υπουργή. Τουλάχιστον εμείς μέσα σε 30 μέρες έχουμε καταθέσει και έχουμε ρυθμίσει το ζήτημα για την απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Έχουμε προσπαθήσει να, προσπαθούμε να τελειώσουμε το ζήτημα και τελειώνουμε το ζήτημα για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, το οποίο ήταν ένα πάγιο αίτημα το θέμα της αδειοδότησης. Έχουμε προχωρήσει και φτάσει νομίζω σε ένα σημείο στο ζήτημα της απελευθέρωσης του θέματος των φορτηγών. Έχουμε προχωρήσει και θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες θα βάλουμε μπροστά τους σταθμούς, τις εργασίες για τους σταθμούς του μετρό. Κρατήστε το αυτό, το δούμε και, πιο αναλυτικά και, μετά και, λίγο. Και έχουμε ξεκινήσει έναν πάρα πολύ εντατικό διάλογο, μα πάρα πολύ εντατικό διάλογο, σχεδόν εξαντλητικό, για να λύσουμε τα θέματα τα οποία υπάρχουν στις παραχωρήσεις, δηλαδή στους μεγάλους οδικούς άξονες. Άρα τώρα τι να σας πω, εγώ έχω την αίσθηση. Θα έχει το χρόνο η κυβέρνηση να κάνει αυτό που κάνει, να επανέλθω εγώ με την ερώτηση. Προσέξτε, αυτό είναι η ατζέντα του Υπουργείου Μεταφορών έτσι, και Δημοσίων Έργων. Η κυβέρνηση όμως έχει να κάνει το μεγάλο. Ο Πρωθυπουργός έχει να κάνει το μεγάλο. Αυτά όλα είναι σημαντικά πράγματα που κάνουμε όλοι. Αλλά κατά ψέματα. Το μεγάλο και το κεντρικό για το οποίο έχουν συμφωνήσει οι πολιτικοί αρχηγοί είναι, να θυμίσω, τα τέσσερα πράγματα. Η δόση, και αυτό έγινε. Τέλειωσε. Λοιπόν, η κατάρτιση, διαπραγμάτευση, κατάρτιση και ψήφιση της δανειακής συμβάσεως, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα έχει γίνει, θεωρώ, μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Ναι. Και από εκεί και πέρα η ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης και του PSI, ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, εκταμίευση. Τις μεγάλες δόσεις. Τις πρώτες δόσεις από το επόμενο πρόγραμμα. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Γιατί αυτός είναι ο βασικός χρηματοδοτικός στόχος. Είναι ο στόχος για τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Λοιπόν, και ταυτόχρονα με το PSI είναι και ο στόχος της εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών από το μεγάλο βάρος των επιτοκίων. Mm-hmm. Των πολύ υψηλών επιτοκίων. Ναι. Έτσι. Υπάρχει αυτό είναι. Χρονικό ορίζοντα για όλα αυτά. Γιατί εσεί το οριοθετήσατε. Δηλαδή αυτά τέλος προλαβαίνει η κυβέρνηση να τα κάνει μέχρι το Φλεβάρι. Μπορεί να τα κάνει μέχρι το Φλεβάρι. Ο χρονικό ορίζοντα είναι η 19η Φεβρουαρίου. Αλλά νομίζω ότι έχει καταστεί σαφές ότι σε τελευταία ανάλυση το αν θα είναι η 1η Μαρτίου ή αν θα είναι η 10η Μαρτίου. Πάντως αυτός είναι ο χρονικός ορίζοντας της ολοκλήρωσης αυτών των εργασιών. Μισό λεπτό. Και θα πω, αν μου επιτρέψετε ναι, να τελειώσω, ναι. Αυτό δεν είναι μόνο υποκειμενικό, δηλαδή δεν είναι μόνο γιατί το είπαν οι αρχηγοί ότι πρέπει να γίνει έτσι. Αυτό είναι αντικειμενικό. Πρέπει να γίνει έτσι γιατί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην Ευρώπη όπου αν δεν επιταχύνουμε τις λύσεις, τις χρηματοδοτικές, θα έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι τέτοια η ρευστότητα στο διεθνές περιβάλλον που μπορεί, να έχουμε δυσκολία στην υλοποίηση του PSI. Κύριε Βορυδία, αυτό ακούγεται ορθολογικό. Έξω ίσως από πολιτικά συμφέροντα ή κομματικά συμφέροντα κτλ. Εγώ όμως ακούω όλο αυτό το διάστημα στελέχη της κυβέρνησης. Άλλο να λέει να κλείσει την τετραετία. Άλλο να λέει να φτάσουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Άλλο να λέει, παιδιά δεν προλαβαίνω με τίποτα, Φλεβάρι, Μάρτι και πάμε το συντομότερο σε εκλογές. Άλλο να λέει, όχι άλλο, τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι η μεγαλύτερη υπονόμευση της δουλειάς αυτής της κυβέρνησης είναι εκείνοι οι οποίοι λένε να επεκτείνει το βίο της. Θέλω να πω, όλη η συζήτηση γίνεται για το πόσο χρόνο θα κρατήσει αυτή η κυβέρνηση. Εσείς λέτε με έναν ορθολογικό τρόπο ότι ξέρετε, αυτά έχουμε να κάνουμε. Αυτό είναι το μεγάλο. Αυτό είναι το μεγάλο. Φλεβάρης, Μάρτης και τα λοιπά. Ακόμη και αυτό το μεγάλο όμως, πάλι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Θέλω να πω, και ο κύριος Καρτζαφέρης νομίζω το έχει πει, ότι δεν προτίθεται να λάβει νέα μέτρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεδομένο. Μία τρύπα 2 δισεκατομμυρίων, που πρέπει 15 Ιανουαρίου να πούμε στην Τρόικα πώς θα την καλύψουμε, άρα νέα μέτρα, και η βασική άξονα των μέτρων μέχρι το 15. Επομένως, η παρούσα κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει και για τα δύο αυτά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Τα νέα μέτρα. Νέα μέτρα βεβαίως. Εδώ δεν υπάρχει συμφωνία, γιατί δεν έχουμε συμφωνία ως προς το ποια είναι αυτά τα νέα μέτρα. Έτσι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη φύση της κυβερνήσεως αυτής. Αυτή δεν είναι μια κυβέρνηση προγραμματικής συγκλήσεως. Αν είχαμε προγραμματική σύγκληση, θα λέγαμε τι έχουμε μπροστά μας και θα ερχόταν, ξέρω εγώ, ο κ. Σαμαράς και θα λέγαμε: εγώ πιστεύω ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση με αυτόν τον τρόπο. Ο κ. Καρατζαφέρης θα έλεγε κάτι άλλο, ο κ. Παπανδρέου θα έλεγε ένα τρίτο. Και εν πάση περιπτώσει, ή θα τα βρίσκανε ή δεν τα βρίσκανε, θα συμφωνούσαν όμως σε ένα πρόγραμμα. Δεν είναι αυτό. Δεν έχει γίνει αυτό. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Εκείνο το οποίο έχουν συμφωνήσει είναι ότι πάντως το πλαίσιο της επόμενης τριετίας θα το στηρίξουν. Τα τώρα. Κόμματα. Ναι, το στηρίξουν τώρα. Τώρα. Διότι αυτό είναι αυτή μέσα... η κυβέρνηση. Βεβαίως, αυτή η κυβέρνηση. Αυτό είναι απότοκο και προϊόν της πολιτικής συμφωνίας η οποία αναφέρεται στην 26η δεκάτου.
Αν αποδέξει την 26η δεκάτου και τις οικονομικές της πολιτικές, δεν μπορεί εν συνεχεία να λες ότι εγώ δεν θέλω να ψηφίσω τη Δανειακή Σύμβαση. Δεν γίνεται αυτό. Η Δανειακή Σύμβαση θα ψηφιστεί. Θεωρώ αυτονοήτως. Αν όμως ως προϋπόθεση για την ύπαρξη της Δανειακής Σύμβασης τεθεί η ανάγκη λήψης μέτρων για την κάλυψη του κενού του 11. Είναι δεδομένο αυτό. Κοιτάξτε, που λένε ότι. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο ζητήματα. Θα σας θέσω πάλι ένα διαδικαστικό χαρακτήρα ζήτημα, αλλά πολλές φορές στις διαδικασίες έχει, η διαδικασία έχει ουσία. Έχει ουσία. Η Δανειακή Σύμβαση τι είναι? Είναι ένα πλαίσιο. Από τη Δανειακή Σύμβαση αυτήν καθεαυτήν δεν πηγάζουν μέτρα. Δεν είναι δηλαδή ένας εκτελεστός νόμος. Έτσι, δεν είναι ένας εκτελεστός. Όχι, μπορεί να υπάρχουν και προβλέψεις. Μπορεί να υπάρχουν και κατευθύνσεις πολιτικής. Αλλά μέτρα με την έννοια ότι ξέρω εγώ, ο νόμος τάδε και το άρθρο τάδε προκύπτει αυτό. Αυτό δεν υπάρχει μέσα στη Δανειακή Σύμβαση. Άρα λοιπόν, με την αυστηρή έννοια του όρου, νέα μέτρα δεν υπάρχουν. Βέβαια, αν έχει κατευθύνσει, συμφωνεί σε ένα πλαίσιο πολιτική, μετά λίγο πολύ εξυπακούεται ότι στο πλαίσιο τη πολιτική τα μέτρα θα ληφθούν. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, λέω όμως το εξής. Εδώ, το πώς θα εξειδικευτούν τα μέτρα, ενδεχομένως και αυτό έχει τη σημασία του. Τι είναι το σημαντικό? Το σημαντικό είναι και μπορεί εδώ να υπάρξει μια θέση και μια νέα συμφωνία των πολιτικών αρχηγών, εάν το θελήσουν και των κομμάτων, για επιμήκυνση του βίου της κυβέρνησης. Αυτό μπορεί να υπάρξει. Αυτό μπορεί να υπάρξει. Αλλά είναι μια νέα συμφωνία. Πρέπει να έρθουν τα τρία κόμματα και να πούνε ότι, ξέρετε, εμείς βλέπουμε ότι τώρα θέλουμε να στηρίξουμε αυτή την κυβέρνηση για να προχωρήσει το έργο της και να πάει παρακάτω. Εσείς τι βλέπετε αναγκαία αυτή τη συμφωνία? Υπάρχει το εξής ζήτημα, το οποίο ενδεχομένως να αδικήσει το έργο αυτής της κυβέρνησης. Και το ζήτημα είναι ότι θα λάβει ένα πακέτο δεσμεύσεων, θα κάνει τη διαπραγμάτευση της Δανειακής Συμβάσεως. Στη Δανειακή Σύμβαση θα υπάρχουν, αν θέλετε, όλα τα μέτρα που πρέπει να υπάρξουν. Άρα θα υποστεί, το λέω εντός εισαγωγικών, το κόστος. Το πολιτικό κόστος της υιοθετήσεως των μέτρων αυτών, χωρίς να έχει τη χαρά να τα δει να αποδίδουν. Χαρά θα έχει να τα δει να αποδίδουν. Αν αποδώσουν, όμως... ακούστε κάτι. Υπάρχει το εξής ζήτημα. Μέχρι στιγμής ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα της συγκεκριμένης πολιτικής? Ότι δεν επιτυγχάνει τους στόχους της. Γιατί εγώ πραγματικά το πιστεύω ότι αν είχαν ληφθεί τα μέτρα αυτά. Είναι όμως θέμα πολιτικής μόνο ή αποτελεσματικότητας ενώ αυτών που τα λαμβάνουν και τη κυβέρνηση, είναι και θέμα ουσίας της πολιτικής. Κατά τη γνώμη μου. Περιεχομένου. Κοιτάξτε, το μεγάλο ζήτημα. Εγώ το έχω ξαναπεί. Είναι ότι τα μέτρα αυτά ήταν μπροστοβαροί στο δημοσιονομικό τους μέρος, άρα δημιούργησαν αυτή την πολύ μεγάλη ύφεση και αγνόησαν τον ισχνό παραγωγικό δυναμικό της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει σε πολύ χαμηλή ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Αυτό μπορεί να γίνει με μία σειρά από πράγματα. Και αυτά μπορεί να αρχίσουν να αποδίδουν. Όχι με το μαγικό ραβδάκι της ανάπτυξης, το οποίο έτσι κραβαίνουν διάφοροι δεξιά-αριστερά. Οι δανειστές μας όμως θέλουν αποτελέσματα τώρα, ούτε καν σε δύο μήνες. Οι δανειστές μας, θα μου επιτρέψετε να σας πω, ας είμαστε όλοι, επειδή τώρα έχω και μια προσωπική αντίληψη του τι λένε και το τι δεν λένε, δεν είναι τόσο απλοϊκοί στις προσεγγίσεις τους. Έχουν μια πιο όρημη εικόνα για το τι συμβαίνει. Τι θέλουν όμως. Τι θέλουν όμως. Θέλουν σε τελευταία ανάλυση να βλέπουν και κανένα στόχο να υλοποιείται. Αυτό ήθελα να σας πω. Όταν φτάνουν στο τέλος του 11 και λέμε πού θα βρούμε άλλα 2 δις, στην καλύτερη περίπτωση. Θέλουν και κανέναν στόχο να υλοποιείται. Θέλουν και καμιά δέσμευση να τηρείται. Θέλουν σε τελευταία ανάλυση και να βλέπουν ότι αυτό όλο φέρνει κάποιο αποτέλεσμα ακριβώς επειδή γίνεται με τον τρόπο που πρέπει να γίνεται. Δεν είναι τίθε θέμα, κύριε Βορύδη. Όλος ο κόσμος θα ήθελε λιγότερα ελλείμματα, λιγότερο χρέος κτλ. Κτλ. Είμαι βέβαιος. Μπορεί όμως. Δεν είστε βέβαιος γι' αυτό? Δεν θέλει κανείς να έχουμε πολλά ελλείμματα? Ναι. Ποιος? Αυτοί οι οποίοι επενδύουν σήμερα σε μια κεντσιανή λογική της οικονομίας που λέει ότι δεν πειράζει, ας φτιάξουμε ελλείμματα γιατί με αυτόν τον τρόπο θα την αναθερμάνουμε. Επομένως υπάρχουν άλλες απόψεις. Αυτοί οι οποίοι επενδύουν στην πολύ μεγάλη υπεράσπιση ενός δημόσιου τομέα που μόλις πας να τον αγγίξεις παθαίνουν όλοι εγκεφαλικό και πέφτουν κάτω λες και τους έχει χτυπήσει ηλεκτροπληξία, ενώ την ίδια στιγμή όταν υφίσταται όλη αυτή την τεράστια ζημιά ο ιδιωτικός τομέας δεν τους έχω δει να συγκινούνται. Έχετε τέτοιους μέσα στην κυβέρνηση? Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι μέσα στην κυβέρνηση όχι. Τουλάχιστον Άντως... Θα μου επιτρέψετε να πω ότι και εσείς ήσασταν από εκείνους που είπαν για παράδειγμα η εφεδρεία να μην εφαρμοστεί στα μέσα μεταφοράς. Βεβαίως και επιμένω. Και θα σας πω μια προσέγγιση από όλους υπάρχει να μην αγγιχθεί ο δημόσιος τομέας. Πολύ μεγάλο λάθος κάνετε.
Διότι εγώ δεν είπα τίποτα για την εφεδρεία στο Υπουργείο μου. Με ακούσατε να πω μισή κουβέντα. Όχι. Πολύ μεγάλο λάθος κάνετε. Και θα σας πω ότι εγώ. Στο μισή θέλετε να δείτε. Εγώ λέω ότι η εφεδρεία είναι οριζόντιο μέτρο. Και ως οριζόντιο μέτρο είναι ανορθόλογο. Όλα και λέω ότι εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε. Και εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Είμαι συγκεκριμένος. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι αναδιοργάνωση του δημοσίου. Και αναδιοργάνωση του δημοσίου μπορεί να εντοπίσει πλεονάζον προσωπικό. Mm-hmm. Και το πλεονάζον αυτό προσωπικό, αυτό το προσωπικό όμως. Όχι τώρα να πάω να πάρω τον οδηγό του λεωφορείου που μου φέρνει εισιτήρια. Mm-hmm. Γιατί αυτό μου δημιουργεί πρόβλημα εσόδων. Άρα λοιπόν αυτό λέω ότι είναι. Εξυπηρέτηση πολιτών. Μου δημιουργεί συγκοινωνιακό έργο. Μου δημιουργεί συγκοινωνιακό έργο. Άρα λοιπόν θα με οδηγήσουν στο να μειώσω τις γραμμές, να χάσω έσοδα, να πιέσω τους πολίτες συγκοινωνιακά. Mm-hmm. Προσέξτε, με διπλό κακό. Και δεν θα έχω συγκοινωνιακό έργο και δεν θα έχω έσοδα, θα μου πέσει έξω και το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας. Να ρωτήσω κάτι αυτό άλλο. Γιατί. Διότι την ίδια στιγμή δεν θέλω, παραδείγματος χάρη, να αγγίξω έναν τεράστιο κόσμο, ένα μεγάλο πληθυσμό, ο οποίος μπορεί να μην λειτουργεί παραγωγικά μέσα στο δημόσιο. Mm-hmm. Μπορεί να εντοπιστεί αυτός ο κόσμος. Εδώ λοιπόν, παραγωγικά. Τι θα κάναμε, ακούστε κάτι. Δεν χρειάζεται να είμαστε τρομερά έξυπνοι. Χρειάζεται να είμαστε απλοί άνθρωποι και συγκεκριμένοι. Mm-hmm. Τι θα κάνατε στη δουλειά σας, εάν αισθανόσασταν ότι πρέπει να μειώσετε το κόστος της και ότι έχετε ανορθολογικές δαπάνες? Θα καθόσασταν τμήμα-τμήμα να μελετήσετε πού έχετε πλεονάζον προσωπικό. Δεν θα πηγαίνατε πάντως να πείτε, ούτε να ρίξετε κλήρο, ελάτε να δούμε ποιους θα διώξουμε, ούτε θα γυρίσατε να πείτε ότι ξέρετε, όποιος είναι 58 και πάνω, εμείς τον στέλνουμε έξω. Αυτό δεν θα το κάνατε. Λοιπόν, τι θα κάνατε, θα κοιτάζατε. Στο τμήμα πωλήσεών μου, μήπως μπορώ να κάνω την ίδια δουλειά με λιγότερο κόσμο. Στο λογιστήριό μου, μήπως μπορώ να κάνω την ίδια δουλειά με λιγότερο κόσμο. Κατευθείαν σε όσους δούμε ότι δεν χρειάζονται. Πάντως να το πω διαφορετικά. Παρότι το να πεις ότι εγώ καταγγείλω τη σύμβαση εργασίας του οποιοδήποτε όμως. Για μένα δεν υπάρχει διάκριση στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Έτσι, για μένα είναι το ίδιο επαχθές και να καταγγείλεις μια σύμβαση εργασίας στον ίδιο ιδιωτικό τομέα, το ίδιο ακριβώς όμως επαχθές. Από την άποψη αυτή είναι και στο δημόσιο τομέα. Κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο βεβαίως τομέα. Και είμαι. Ναι. Βεβαίως και είμαι. Το έχω ξανασυζητήσει λοιπόν, και αυτό. Ναι. Βεβαίως και είμαι. Εγώ λοιπόν σας λέω, αυτά είναι επαχθή μέτρα και είναι δυσάρεστα και κανείς δεν θέλει να τα παίρνει. Αλλά αν πρέπει να το κάνουμε αυτό, τότε αυτό πρέπει να το κάνουμε με μορφολογικό τρόπο, με τρόπο που θα έχει τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στη δημόσια διοίκηση και με τρόπο ο οποίος σε τελευταία ανάλυση θα οδηγήσει στην καταγγελία συμβάσεων εργασίας σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι πλεονάζον προσωπικό. Με δύο λόγια, δεν κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν για να παίρνουν τα λεφτά που έχει πρέπει να παίρνουν. Τέτοιο κόσμο. Εκπλήτεστε. Όχι, δεν εκπλήτομαι. Απλώς μου φαίνεται περίεργο να το λέει ένας υπουργός αυτό. Εκπλήτεστε. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο για την κυβέρνηση πριν πούμε για τη Siemens και το Σταθμό. Ναι, και λίγο για τα μεγάλα έργα, γιατί ήδη έχουν αρχίσει και διάφορα. Ο κύριος Καρτζαφέρης ζήτησε και ένα σχηματισμό. Έναν σχηματισμό θα τον κάνει μόνος του κύριος Παπαδήμος ή πάλι θα πρέπει να τηρηθούν οι κομματικές ισορροπίες? Ακούστε, η πολιτική έχει δύο επίπεδα. Το ένα είναι το νομικό. Προφανώς ο κύριος Παπαδήμος, ο πρωθυπουργός, έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα σχηματισμό. Το άλλο όμως είναι το πραγματικό. Κύριος Καρατζαφέρης, θα προτείνει κάποιον από τους υπουργούς του να φύγουν? Δεν το ξέρω. Όχι, αλλά θεωρείτε ότι ό,τι και να γίνει λοιπόν, πρέπει να υπάρξει συνεννόηση. Μισό λεπτό. Θεωρείτε ότι ό,τι και αν γίνει. Αλλά, για την καλύτερη τη δουλειά τη κυβέρνηση. Για να το πω όλο αυτό, βεβαίως υπάρχει από πίσω και ένα πολιτικό. Ποιο είναι το πολιτικό? Ότι ο κ. Παπαδήμος έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από μία βουλή, την οποία τη στηρίζουν κόμματα. Και τα κόμματα έχουν πολιτικούς αρχηγούς. Άρα να κάνουν ένα σχηματισμό οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, όχι ο κ. Παπαδήμος. Μοιραία δεν θα διαβουλεύεται ο Πρωθυπουργός με τις πολιτικές δυνάμεις που τον στηρίζουν. Ακόμα και μονοκομματική να ήταν η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε κάπως να συνεννοείται με την κοινοβουλευτική του ομάδα. Μην το καταργήσουμε τον κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Όχι καθόλου. Μην καταργήσουμε. Έτσι. Το για να παίρνουμε τις απαντήσεις. Δηλαδή, κακά τα ψέματα. Από εσάς. Η κυρίαρχη πηγή από την οποία πηγάζει οποιαδήποτε νομιμοποίηση του Πρωθυπουργού, του εκάστοτε Πρωθυπουργού, είναι η Βουλή. Κύριε Βορύδη, η Βουλή έχει κόμματα. Μια τελευταία ερώτηση που αφορά στα μεγάλα έργα. Προφανώς. Στα μεγάλα έργα. Siemens και μετρό και οι αυτοκινητόδρομοι. Που είναι δύο κομβικά κομμάτια μεγάλων έργων που και δουλειά προσφέρουν και ανάπτυξη και εξυπηρέτηση και να μην περιγράφω τώρα την κατάσταση. Λοιπόν. Κολλημένα και τα δύο. Εντάξει. Έχω πει ότι αν δεν προφτάσω αυτήν την εβδομάδα, σίγουρα την πρώτη εβδομάδα, γιατί τώρα κλείνει η Βουλή, εντάξει, την πρώτη εβδομάδα που θα ανοίξει η Βουλή, του νέου έτους, θα έρθει η σύμβαση της Siemens στη Βουλή για ενημέρωση, προκειμένου εν συνεχεία να προχωρήσει η υπογραφή. Την υπογράφετε? Τεχνικά δεν την υπογράφω. Την υπογράφει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλων της Αττικό Μετρό. Ναι. Αλλά πολιτικά την υπογράφω αναφανδόν. Δεν ανησυχείτε για τα προβλήματα που υπάρχουν στις σχέσεις της Siemens με το κράτος?
τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Απλώς εκείνο το οποίο λέω είναι ότι όποιες διεκδικήσεις έχει το ελληνικό δημόσιο να τις διεκδικήσει, να κάνει τις ενέργειες που πρέπει να κάνει. Η συγκεκριμένη σύμβαση έχει τελειώσει από το ελεγκτικό συνέδριο, δεν έχει το παραμικρό ελάττωμα. Κάθε μέρα που δεν υπογράφουμε, χάνουμε πάρα πολλά χρήματα. Στο χρόνο που δεν υπογράφουμε, χάνουμε 65 εκατομμύρια ευρώ. Δεν εξυπηρετούμε 160.000 ανθρώπους. Και ξαναλέω, δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να πει ότι στη συγκεκριμένη σύμβαση υπάρχει το οποιοδήποτε ελάττωμα. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι άλλες συμβάσεις μπορεί να έχουν ελαττώματα, ας πάμε να διεκδικήσουμε τα χρήματά μας από εκείνες τις άλλες συμβάσεις. Αυτή η σύμβαση όμως πρέπει να προχωρήσει. Για τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Λοιπόν, κοιτάξτε, για τους αυτοκινητόδρομους. Είμαστε ήδη. Εδώ είναι μια κατάσταση που είναι πολύ πιο σύνθετη, έτσι. Είναι πολύ πιο σύνθετη. Λοιπόν, είμαστε ήδη όμως. Έχουμε αναθερμάνει τον διάλογο, ο οποίος είχε υπάρξει μια κάμψη και θα σας έλεγα είχε φτάσει νομίζω και σε ένα επικίνδυνο τέλμα. Πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα καταλήξουμε το ζήτημα Μοραίας, περιφερειακή Καλαμάτας. Ο Μοραίας δεν είναι σταματημένος, έτσι. Ναι. Απλώς έχει δύο ζητήματα ο Μοραίας, στην περιφερειακή της Καλαμάτας, το οποίο το ξεμπερδεύουμε. Δίνουμε και το τελευταίο κομμάτι των απαλωτριώσεων, το οποίο θα πληρώσουμε κάτι χρήματα εκεί, το οποίο έχει κολλήσει. Και νομίζω ότι λύνεται αυτό το θέμα. Στα Λεύτρα έχουμε ένα ζήτημα με την αρχαιολογία. Νομίζω ότι και αυτό θα επισπευστεί και θα μπορούμε να συνεχίσουμε και να προχωράμε και να λύσουμε και μια σειρά από ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει. Στο δύο αυτή τη κυβέρνηση θα προχωρήσουν αυτά. Αυτό θα γίνει άμεσα. Σας λέω, ίσως την επόμενη εβδομάδα να τελειώσουμε με αυτό. Εν συνεχεία, θα πιάσουμε να λύνουμε ένα-ένα τα ζητήματα. Οριμάζουν, λόγω χάρη θέλω να πιστεύω ότι ή την επόμενη εβδομάδα ή την παρακάτω θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για το πώς θα τα ξεμπερδέψουμε το ζήτημα του Αιγαίου. Αυτός είναι ο αυτοκινητόδρομος Αθήνα-Θεσσαλονίκη ουσιαστικά. Και πιστεύω ότι και εκεί εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα λύσουμε τα θέματα αυτά. Εν συνεχεία μπαίνουμε λίγο στα πιο δύσκολα, γιατί εκεί υπάρχουν τα μεγάλα χρηματοδοτικά κενά και τα μεγάλα χρηματοδοτικά ζητήματα. Θα προσδιορίσουμε τα χρηματοδοτικά κενά και θα δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε το θέμα της χρηματοδότησης αυτό. Αυτό είναι αρκετά σύνθετη δουλειά. Έχει αρκετή δουλειά να γίνει. Μπροστά και σε... δεν το βλέπω να το τελειώνετε. Τώρα έχει μέλλον. Ναι. Κύριε Υπουργέ. Εξαρτάται και λίγο από το βίο της κυβέρνησης όλο αυτό. Το κατάλαβα. Ναι. Να είστε καλά, κύριε Βορύδη. Ευχαριστούμε πολύ.